Μετά την ανίκη του στις εθνικές εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει τώρα να διευρύνει τη βάση των ψηφοφόρων με τους Έλληνες του εξωτερικού. Και έτσι αναμένεται τη Δευτέρα να εισέλθει σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για την άρση των εμποδίων σχετικά με τους αποδήμους. Όμω τι γίνεται με το μείζον ζήτημα τη ψήφου στου Έλληνε που διαμένουν στη χώρα, λέει εκείνη την ημέρα, για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα. Για αυτού θα κάνει παρέμβαση. Και εννοείται πρώτη στη λίστα είναι οι εποχικοί εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο, καθώ συνήθω οι εκλογέ διεξάγονται τη στιγμή που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδο. Και αν στην περίοδο τη τέταρτη τεχνολογική επανάσταση, όπω λένε, δεν μπορούν να το καταφέρουν να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων, α μην ανακαλύψουν και πάλι τον τροχό. Α εφαρμόσουν την επιστολική ψήφο. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με του αποδήμου, καθώς μαζί με τη διαβούλευση ξεκινάει και η συζήτηση με τα κόμματα. Στόχος κατά πληροφορίες να έρθει στη βουλή στις 18 Ιουλίου και να ψηφιστεί μέχρι τα τέλη του μήνα. Σημειώνεται, μάλιστα, πως η άτυπη ενημερωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει πως το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των Αποδήμων θα αναρτηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουλίου για διαβούλευση και αμέσω θα ξεκινήσει η συζήτηση με τα κόμματα. Στόχος είναι να έχει τεθεί προ ψήφιση πριν το κλείσιμο τη Βουλή, δηλαδή πριν τα τέλη Ιουλίου.